παροχή κινήτρων. Όσοι πληρώνουν για τις συναλλαγές τους μόνο με κάρτα, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Η ομάδα στελεχών του Προέδρου της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ήδη εξετάζει το σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές θα πληρώνουν όχι με πιστωτική, αλλά με χρεωστική κάρτα, συνδεδεμένη με το λογαριασμό μισθοδοσίας ή καταθέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η φιλοσοφία αυτή τη φορά αναμένεται να είναι διαφορετική, καθώς δεν εξετάζονται πρόστιμα και ποινές αν κάποιος δεν πληρώσει με κάρτα, αλλά κίνητρα για να πληρώνει αποκλειστικά με κάρτα. Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται κλιμακωτή επιστροφή κεφαλαίου με κάθε συναλλαγή, ενώ σε επιχειρήσεις όπου η έκδοση αποδείξεων είναι εκ των ουκ άνευ, όπως στα σούπερ μάρκετ, το κίνητρο για χρήση κάρτας θα είναι περιορισμένο. Αντιθέτως, τα κίνητρα θα είναι αυξημένα σε τομείς όπως την παροχή υπηρεσιών γιατρών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων. Έτσι, υποχρεωτικά όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν μαζί τους μηχανήματα POS για να μπορούν να χρεώνουν τις κάρτες των πελατών τους. Η αρχή σχεδιάζεται να γίνει από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Προβλέπεται όλοι να αποκτήσουν χρεωστικές κάρτες με ελάχιστη χρέωση ανασυναλλαγή τα 0,25 ευρώ. Οι φορολογούμενοι θα εξαργυρώνουν την επιστροφή κεφαλαίου που θα έχουν κερδίσει κατά τη διάρκεια του έτους με την εκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.